Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η σημερινή πρωτοβουλία που παίρνουμε συνολικά 20 φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Αθήνα για το οξυμένο ζήτημα της φοιτητικής στέγης πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ειδικά αυτή την περίοδο κορυφώνεται η αγωνία και η ανησυχία για χιλιάδες λαϊκές οικογένειες που αναζητούν φοιτητική κατοικία. Γι' αυτό και εμείς, οι φοιτητές, βγαίνουμε μπροστά και ξεκαθαρίζουμε το εξής. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε κανένα συμφοιτητής μας να παρατήσει ή να μην αρχίσει καν τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους. Να παρθούν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα. Απευθυνόμαστε σε όλους. Τους νέους που τώρα ξεκινάνε το ταξίδι τους στο πανεπιστήμιο και προσπαθούν να βρουν σπίτι, να στεγάσουν το όνειρό τους για σπουδές. Τους καλούμε να ξεπεράσουμε μαζί όποιο εμπόδιο υψωθεί στο δρόμο τους. Τους συμφοιτητές μας που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις αυξήσεις στα νίκια, αγωνιούν για τη συνέχεια και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες μηνύματα και τηλέφωνα από οικογένειες φοιτητών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δυσβάσταχτο κόστος. Φέτος η κατάσταση είναι ακόμα πιο οξυμένη, αφού προστίθενται και μεγαλώνουν τα εμπόδια που κάθε χρόνο συναντάμε έτσι και αλλιώς. Πρόκειται για κατάσταση που διαμορφώθηκε εδώ και χρόνια και σίγουρα αυτή η κατάσταση δεν είναι τυχαία. Είναι πραγματικά, πέρα από κάθε λογική, να περνάει η δυνατότητα, το δικαίωμα ενός νέου στις σπουδές, να κρίνεται από την τσέπη του. Είναι αδιανόητο τον 21ο αιώνα να υπάρχουν νέοι που δεν μπορούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους για οικονομικούς λόγους. Αυτό όμως σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Το ίδιο το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που προβλέπετε είναι 125 ευρώ το μήνα. Την ίδια στιγμή που για μια τρύπα 20 τετραγωνικών μπορεί να δίνεις και 300 ευρώ και πάνω. Με το επίδομα μάλιστα να καταβάλλεται στο τέλος της χρονιάς και όχι στην αρχή όπως ακριβώς θα έπρεπε. Και όσοι τυχεροί το πάρουν χρειάζεται να περάσουν μια σειρά από άδικα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια. Τα ίδια τα στοιχεία για τις εστίες και τα ενίκια δεν αφήνουν χώρο για καμία παρερμηνία. Στην Αθήνα δεν υπάρχει εστία για 6 ιδρύματα. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πάντιο, το Χαροκόπιο και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, δηλαδή ιδρύματα που δέχονται χιλιάδες εισακτέους από όλη τη χώρα, δεν έχουν εστία. Στην Αττική, σε σύνολο 262.000 εγγεγραμμένων φοιτητών και 127.000 που δεν ξεπερνούν τα νήσιν 2 έτη σπουδών, υπάρχουν 2.262 κλίνες στις εστίες. Η διαδικασία για την είσοδο στις εστίες αποτελεί πραγματικό διαγωνισμό φτώχειας. Κριτήρια κόφτες επικριτηρίων οδηγούν κάθε χρόνο στην απόρριψη εκατοντάδων αιτήσεων ακόμα και σε φοιτητές που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν τους δίνει τη δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι. Το κερασάκι στην τούρτα έρχεται με το γεγονός πως οι εισδοχές πραγματοποιούνται στα μέσα του χειμερινού εξαμήνου και όχι από την αρχή του. Σε αυτές τις ελάχιστες εστίες που υπάρχουν, ένας φοιτητής ζει μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Αρκετές φορές το χειμώνα μένει χωρίς θέρμανση, χωρίς ζεστό νερό και το καλοκαίρι πολλές φορές χωρίς ψύξη. Μάλιστα, αν βρίσκεται και στη φοιτητική εστία Αθηνών ή στην παλιά εστία του Πολυτεχνείου, δεν είναι λίγες οι φορές που συγκατοικεί ακόμα και με ζωήφια. Όλα τα παραπάνω έχουν προκύψει και έχουν δημιουργηθεί από την επιλογή που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις το να αντιμετωπίζουν αυτή την ανάγκη ως κόστος. Την ίδια ώρα που έχουν αφαιμάξει τις οικογένειές μας, βάζοντάς τις να πληρώνουν το 95% της φορολογίας και με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τα πλεονάσματα που ανέρχονται σε 30 εκατομμύρια, επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά ότι η ένταση του φραγόμενου στη παιδεία και όχι μόνο είναι επιλογή. Εδώ και χρόνια, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, δεν έχει δοθεί μισή δεκάρα για τη φοιτητική μέρημνα, για τις εστίες με αποτέλεσμα τη σημερινή τραγική κατάσταση που βιώνουμε. Τεράστια έλλειψη σε εστίες και πλήρης εγκατάλειψή του. Με αυτά να ισχύουν, η αναζήτηση στέγης για το κάθε νέο γίνεται ατομική υπόθεση, καταλήγοντας να παλεύει ανάμεσα στα αρπακτικά της περίφημης αγοράς ακινήτων. Η κατάσταση αυτή έχει ως εξής. Τα ενίκια στην Αθήνα σήμερα ξεκινάνε από τα 350 ευρώ στην καλύτερη για μια γκαρσονιέρα και φτάνουν μέχρι τα 500 ευρώ, ενώ ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα ανεβαίνουμε πάνω από τα 600. Το σημερινό κόστος διαβίωσης για ένα φοιτητή που νοικιάζει ανέρχεται στα 750 με 800 ευρώ, όσο είναι δηλαδή και ο βασικός μισθός. Αυτό σημαίνει πως ένα ολόκληρο μηνιάτικο δίνεται στο να μπορέσει ένα παιδί να σπουδάσει. Το περσινό καλοκαίρι υπήρξε αύξηση 30% στα νίκια και φέτος η κατάσταση χειροτερεύει με νέες αυξήσεις της τάξης του 15 με 20%.
Όλα αυτά τα στοιχεία τελικά μαρτυρούν πως οι σπουδές σήμερα κοστίζουν πανάκριβα. Μαρτυρούν πως προτεραιότητα για το κράτος δεν είναι οι ανάγκες των φοιτητών και τα δικαιώματά μας. Όπως αυτό στη δωρεάν στέγαση. Σταδιακά όλες οι κυβερνήσεις απαξίωσαν τη φοιτητική μέρημνα, πετσόκοψαν τη χρηματοδότηση, εμπορευματοποίησαν τις υπηρεσίες. Η έβρεση φοιτητικής στέγης αφήνεται στην ατομική ευθύνη του κάθε φοιτητή και της οικογένειάς του, ενώ θα έπρεπε με ευθύνη του κράτους να αντιμετωπίζεται. Αυτό οδηγεί χιλιάδες φοιτητές να βρίσκονται κυριολεκτικά αντιμέτωποι με έναν εφιάλτη, με τα πανάκριβα ενίκια που εκτοξεύονται, το ξεσπίτωμα τα καλοκαίρια από τα σπίτια τους. Μάλιστα, διαλαλούν πως έχουν τη λύση στο πρόβλημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει λόγο και να παρουσιάζει σχέδια για ανέγερση εστιών μέσω ΣΤΙΤ. Με νίκια, συνεχίζοντας τα σχέδια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας το μέτρο ως καινοτομία. Τους απαντάμε πως το έχουμε ξαναδεί το έργο, ΣΔΙΤ στις εστίες υπάρχουν ήδη. Αυτές τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα τις ζούμε μέσα στις εστίες, με τους εργολάβους που λιμένονται τη σύντηση. Τη χορτάσαμε αυτή την καινοτομία που λέει η κυβέρνηση, όταν οι εργολάβοι αποφάσισαν να μας κόβουν τη σύντηση μέσα στην εξεταστική μας. Η δημιουργία εστιών μέσω ΣΔΙΤ φέρνει την πλήρη κατάργηση της δωρεάν στέγασης. Προσπαθούν να κρύψουν ότι είναι οι επενδύσεις ιδιωτών που δημιουργούν συνολική αύξηση του κόστους της στέγασης, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός, αναπαράγοντας το πρόβλημα και δημιουργώντας μια ακόμα μεγάλη κατηγορία φοιτητών που θα είναι πελάτες μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Την ίδια στιγμή, αν ήθελαν να λύσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, θα υιοθετούσαν τα αιτήματά μας. Θα αξιοποιούνταν η ακίνητη περιουσία των ιδρυμάτων όχι για business ή για εμπορική χρήση. Όπως γίνεται με τα 77 ακίνητα, για παράδειγμα, που έχει το ΕΚΠΑ και θα μπορούσε να γίνει κάποια φοιτητική εστία. Θα είχαμε προχωρήσει την επισκευή της φοιτητικής εστίας του Παντίου Πανεπιστημίου στην Οδό Λαγουμτζή, που από το 1999 μέχρι σήμερα ανακαινίζεται. Είναι σαν το γιοφύρι της Άρτας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως στον ίδιο το νόμο πλαίσιο που ψηφίστηκε πέρυσι μέσα στο κατακαλό καιρό, παρά την κατηγορηματική απόρριψη που έδειξαν οι φοιτητές στο σύνολο του νόμου, προωθούταν περαιτέρω η εμπορική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στον ΑΕΗ έναντι της αξιοποίησής τους για την κάλυψη των στεγαστικών και μορφωτικών μας αναγκών. Αυτό το βλέπουμε σχεδιασμένα σε περιοχές φιλέτα, όπως για παράδειγμα είναι το κτίριο Γκίνη στο κάτω Πολυτεχνείο, όπου αντί να αξιοποιείται για τις ανάγκες των φοιτητών με ευθύνη της διοίκησης του Ιδρύματος, της κυβέρνησης και της Δημοτικής Αρχής της Αθήνας, προορίζεται να γίνει roof garden. Ο λόγος που δεν υπάρχουν εστίες, που δεν αξιοποιούνται ξενοδοχεία, που εν τέλει δεν δίνεται λύση στο πρόβλημα, δεν είναι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά γιατί δεν προορίζονται για τις ανάγκες των φοιτητών. Τα χρήματα επιλέγονται να πάνε εκεί που προσδοκούν να βγάλουν μεγάλα κέρδη. Γι' αυτό βλέπουμε τα τεράστια ποσά από ερευνητικά προγράμματα που γίνονται μέσα στα ιδρύματά μας να προωθούνται για business, να φτιάχνονται κέντρα διαβίου μάθησης και την ίδια στιγμή ούτε ένα ευρώ για να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση είναι το ζήτημα δικό μας το να μην κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, να μην συμβιβαστούμε ούτε να αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση. Για μας τα όνειρα και τα δικαιώματά μας δεν βγαίνουν σε πληστηριασμό. Δεν θα ανεχτούμε αυτή την κατάσταση που σήμερα οδηγεί το 47% των φοιτητών να δουλεύει ώστε να μπορεί να τα βγάλει πέρα με το κόστος σπουδών. Μάλιστα, τώρα μας καλούνε και με το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά να δουλεύουμε και 13 ώρες τη μέρα, μιας και δεν τους φτάνει η μαύρη απλήρωτη εργασία. Αυτή η κατάσταση δεν είναι δεδομένη. Αρκεί οι φοιτητές να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας, τη δύναμη της οργάνωσης και της διεκδίκησης. Γι' αυτό πραγματοποιούμε τη σημερινή μας σύσκεψη, για να προχωρήσουμε συλλογικά, χωρίς καμία αναμονή, γιατί ακριβώς δεν χωράει στη διαμόρφωση κοινού σχεδίου δράσης και πρωτοβουλειών για να προτάξουμε τα δικά μας αιτήματα. Κάθε φοιτητής που αναζητά κατοικία να το ξέρει, στην προσπάθεια που κάνει για να στεγάσει τα όνειρά του δεν είναι μόνος. Οι πολλοί που σκέφτονται πως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, χρειάζεται να ξέρουν πως όταν βρισκόμασταν σε αδιέξοδα, όταν όλα έμοιαζαν δύσκολα, δόθηκε λύση μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση. Έχουμε εμπειρία. Πέρυσι, στην αρχή της χρονιάς, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, καταφέραμε να αξιοποιηθούν 200 δωμάτια σε ξενοδοχεία για να μένουν συνάδελφοί μας. Πετύχαμε στο μεγαλύτερο ίδρυμα της χώρας να ανοίξουν 3 φορές οι αιτήσεις για εισδοχές στις εστίες. Με αυτή την παρακαταθήκη προχωράμε και βγαίνουμε μπροστά για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι διαμορφώνουμε πρόγραμμα δράσης
και πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων που μπορούν να δώσουν άμεσα μέτρα ανακούφισης, να ανακουφίσουν τις λαϊκές οικογένειες από το βάρος της φοιτητικής στέγης. Σήμερα από κοινού, 20 φοιτητικοί σύλλογοι, αποφασίζουμε το επόμενο διάστημα με σκοπό να προβάλλουμε και να πιέσουμε ώστε να πάρουμε άμεσα μέτρα ανακούφισης στα παρακάτω αιτήματα. Πρώτον, άμεση εισδοχή φοιτητών στις εστίες, να ξεκινήσουν οι εισδοχές πριν από τις αρχές του εξαμήνου. Αξιοποίηση ξενοδοχείων για τη δωρεάν στέγαση όσων φοιτητών κάνουν αίτηση για εστία. Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 400 ευρώ μηνιαία, επιδότηση για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν. Να καταβληθεί άμεσα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και να διευρυνθούν οι δικαιούχοι. Να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ για την κατασκευή νέων σύγχρονων εστιών στην ευθύνη του κράτους, χωρίς ΔΙΤ και ενίκεια. Άμεση επισκευή, ανακαίνωση των υπάρχουσων εστιών. Ποιοτικές υπηρεσίες με επαρκή κρατική χρηματοδότηση και μόνιμο προσωπικό, χωρίς εργολάβους. Δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για τη φοιτητική στέγη. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς. Δικαίωμα μεταγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη, με διεύρυνση των οικονομικών κοινωνικών κριτηρίων, αντιστοίχηση όλων των ομοειδών τμήματων, να καταργηθούν οι απαράδεκτοι κόφτες. Δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους φοιτητές της πόλης που σπουδάζουν, με ευθύνη του κράτους, να καλύπτονται τα έξοδα των φοιτητών από και προς το τόπο σπουδών τους. Αποφασίζουμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά από κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις για να καταθέσουμε τα αιτήματά μας και να διεκδικήσουμε να υλοποιηθούν. Πρώτον, προχωράμε σε παρεμβάσεις σε Βρετανίες, απαιτώντας ενημέρωση για το ζήτημα της στέγασης σε κάθε πανεπιστήμιο, για το τι μέτρα προτίθεται να πάρουν για να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο. Δεύτερον, την 3η 5/9 στις 12 προχωράμε σε παρέμβαση στο Σύνταγμα για να προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας και να ακούσουν τα αιτήματά μας. Τρίτον, απαιτούμε συνάντηση με τους Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να καταθέσουμε τα αιτήματά μας για αξιοποίηση ξενοδοχείων, λοιπόν αδιάθετων χώρων κτλ. Αλλά και το αιτήμά μας για αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων. Τέταρτον, καλούμε όλους τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους να οργανώσουν την πάλη, να ασκήσουν πίεση για να πάρθουν εδώ και τώρα μέτρα ανακούφισης για όλους τους συναδέλφους μας που το έχουν ανάγκη. Οι 20 φοιτητικοί σύλλογοι που συμμετέχουμε στη σημερινή σύσκεψη προχωράμε στην ενημέρωση όλων των συναδέλφων μας για την απόφασή μας, για τα αιτήματά μας, παίρνουμε πρωτοβουλίες για όλα αυτά σε κάθε σύλλογο με συλλογές υπογραφών και άλλα.